Έλα, έλα μαζί μου. Με συγχωρείτε, δεν πάμε κανέναν. Σε εκρηκτικό κλίμα κατέληξε η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, όταν στο τραπέζι έπεσε το θέμα του βραβείου Νίκος Καζαντζάκης. Συγκεκριμένα τα αίματα άναψαν όταν στο Συμβούλιο ακούστηκε από πλευράς της Δημαρχίας πως η βράβευση του διακεκριμένου Ηρακλειώτη επιστήμονα Ιωσήφ Σιφάκη κολλάει στα γρανάς για διευκρίνηση των ζητημάτων. Ψηφίστε όπως νομίζετε και πάρετε την ευθύνη. Έτσι. Αφού δεν θέλετε να ακούσετε. Εγώ θα την πάρω την ευθύνη. Σε μια επιτροπή που δεν συμμετείχα. Ξαφνική ασυμφωνία προέκυψε και στον τρόπο της βράβευσης, καθώς πριν από 2 μήνες η πλευρά του Δημάρχου υποστήριξε πως θα γίνει με ένα μουσικό σύνολο και μία πλακέτα. Από την πλευρά της η αντιπολίτευση διαφώνησε, υποστηρίζοντας πως πρέπει να γίνει με την ανώτερη διάκριση, δηλαδή το βραβείο Νίκος Καζαντζάκης. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά και παρακαλώ ακούστε τα πρακτικά της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε πριν από 2 μήνες. Η σύγχυση ακριβώς έλεγε το εξής. Να συσταθεί μία επιτροπή, η οποία στην επόμενη συνεδρία του Δημοσίου εσείς τα ξέρετε όλα, κύριε Προφανώς. Εμείς δεν τα ξέρουμε όλα. Και κατά τη διάρκεια του χρόνου που μεσολάβησε, έχουμε να πούμε 2-3 πράγματα. Πρόκειται για ένα ζήτημα που εκκρεμεί εδώ και 1,5 μήνα μετά όρα τα εμπόδια που προκύπτουν να προκαλούν έκρηξη στις άλλες παρατάξεις.